Πιστεύετε ήταν την Κυριακή, ήταν η γιορτή της μητέρας ήταν. Βέβαια και εγώ το παρέλειψα λιγάκι παρόλο που μου το είπαν κάποιες από χθες. Και σήμερα έτσι θα πούμε έτσι μια ευχαριστία στον Κύριο γι' αυτό. Και η αδερφή Χριστίνα στο τέλος θα μας πει ένα ωραίο τραγούδι, δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει. Και ξέρετε να πω κάτι για τις μητέρες. Είναι ένα ωραίο κανάλι χάρη από το Θεό στη ζωή μας. Γίνανε κανάλι για να έρθουμε στον κόσμο. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα της μητέρας είναι η μητέρα του Κύριου. Και ο Κύριος την δίμησε πραγματικά. Ευλογημένη γυναίκα. Γυναίκα πίστης που έγινε ένα κανάλι για να φέρει μια μεγάλη ευλογία ο Θεός στην ανθρωπότητα που ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και ξέρετε, είναι καλό οι μητέρες να το θερίζουν αυτό. Γιατί στο τέλος τι γίνεται, αυτό που σπήραν οι μητέρες, το θερίζουν από τα παιδιά. Μέσα από την προσευχή μας, μέσα από τη στάση μας, μέσα από τη ζωή μας και μέσα από την υπακοή μας στον Κύριο έρχεται ένας μεγάλος θερισμός. Γιατί όλα τα πράγματα είναι σπορά και θερισμός. Τα πάντα στηρίζονται στον νόμο της σποράς και του θερισμού. Και σίγουρα το έτσι από τα μεγαλύτερα διδάγματα είναι το κανάλι της μητέρας. Γίνεται ένα κανάλι για να έρθει το δώρο της ζωής και μετά αυτό πρέπει να το εισπράξει η μητέρα. Μέσα από αυτό το δώρο, με την πίστη, την προσφορά, την υπακοή και όλα είναι αρμονικά και όμορφα γιατί ο Κύριος τα έθεσε με έναν όμορφο τρόπο. Και είναι καλός Θεός και είναι Θεός τάξης. Τι έκανε ο Θεός, τα έβαλε όλα με τάξη τα πράγματα. Για να μπορεί το ένα να ευλογεί το άλλο. Γιατί ο Θεός επιθυμεί την ομαδικότητα στα πράγματα. Γι' αυτό έκανε και τον άνθρωπο και εξαπλώθηκε σε όλη τη γη. Για να μπορούν οι άνθρωποι να λειτουργούν σαν μία οικογένεια, ομαδικά και ευλογημένα, και σίγουρα το μεγαλύτερο παράδειγμα της οικογένειας είναι η Εκκλησία. Και σήμερα θα δούμε ένα ωραίο κομμάτι, το είπαμε και έτσι, το προαναγγείλαμε την προηγούμενη Τετάρτη, θα δούμε για μια γυναίκα, την πόρνη Ραάβ, στο νησού του Ναβί. Πώς αυτή η γυναίκα έγινε ένα κανάλι από το Θεό, μια γυναίκα. Δεν είχε πάει σε κάποια θεολογική σχολή, μια απλή γυναίκα ήταν. Και σίγουρα δεν είχε και καλή εικόνα για την εποχή εκείνη στην κοινωνία. Κι όμως ο Θεός την επέλεξε, κυριάρχησε στην καρδιά της μέσα, την χρησιμοποίησε και τώρα μας διδάσκει ο Θεός. Γιατί ο σκοπός του Θεού είναι πάντα να μας διδάσκει ο Θεός. Και πρέπει πάντα να παίρνουμε τα διδάγματα του Θεού που είναι καλά. Γι' αυτό και είμαστε και μαθητές, χριστιανοί είμαστε, μαθητευόμενοι είμαστε πάντοτε. Και μαθαίνουμε από τον Κύριο, γιατί ο Κύριος είναι ανάμεσά μας και εμείς είμαστε απλά μαθητές. Τι είμαστε, μαθητές είμαστε. Ορθόδοξοι, πεντηκοστιανοί, ευαγγελικοί, διαμαρτυρόμενοι, χαρισματικοί, όλοι κοιτάμε πάνω. Ένα είναι ο αρχιερέας, ο Ιησούς Χριστός είναι. Από εκείνον μαθαίνουμε, από εκείνον λαμβάνουμε και εκείνον ακολουθούμε. Γιατί εκείνος είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα της μαθητείας για να λάβουμε όμορφα και ευλογημένα, έτσι. Για να πάμε 325 σελίδα. Είναι Ιησούς του Ναβί, δεύτερο κεφάλαιο. Να δούμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα για τις εποχές που ζούμε. Οι γραφές είναι διαχρονικές πάντα. 325 σελίδα, Ιησούς του Ναβί, δεύτερο κεφάλαιο. Το βρήκαμε όλοι. Άλλα λόγια. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, έστειλε από τη Σιτήμ δύο άντρες για να κατασκοπεύσουν κρυφά, λέγοντας: Πηγαίνετε, δείτε τη γη και την Ερυχώ. Και εκείνοι πήγαν και μπήκαν στο σπίτι μια πόρνης γυναίκας που ονομαζόταν Ραάβ και εκεί κατέλησαν. Τι ήτανε, μια πόρνη ήταν αυτή στην εποχή εκείνη. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικά βλέπει ο Θεός τα πράγματα, τις καταστάσεις και τους ανθρώπους, έτσι. Και ανήκειναν στον βασιλιά της Ερυχώ λέγοντας, δες ήρθαν εδώ τη νύχτα δύο άντρες από τους γιους Ισραήλ για να κατασκοπεύσουν τη γη και ο βασιλιάς της Ερυχώ έστειλε απεσταλμένους στη Ραάβ λέγοντας, βγάλε έξω τους άντρες που μπήκαν μέσα σε σένα, οι οποίοι μπήκαν μέσα στο σπίτι σου, επειδή ήρθαν να κατασκοπεύσουν ολόκληρη τη γη. Και η γυναίκα παίρνοντας τους δύο άντρες τους έκρυψε και είπε, ναι μεν, οι άντρες μπήκαν μέσα σε μένα, αλλά δεν ξέρω πού. Από πού είσαι και ενώ επρόκειται να κλειστεί η πύλη, όταν σκοτεινιάσει οι άντρες βγήκαν έξω και δεν ξέρω πού πήγαν οι άντρες. Τρέξτε γρήγορα από πίσω τους, επειδή δεν τους προφθάσατε.
Αυτή όμως τους είχε ανεβάσει πάνω στην ταράτσα και τους είχε σκεπάσει με λινοκάλαμο, όπου είχε στηραγμένο πάνω στην ταράτσα. Οι άντρες έτρεξαν από πίσω τους, από τον δρόμο που οδηγεί στον Ιορδάνη μέχρι τη διάβαση, και αμέσως όταν αναχώρησαν εκείνοι που έτρεχαν από πίσω τους, κλείστηκε η πύλη. Και πριν εκείνοι πλαγιάσουν, αυτή ανέβηκε προς αυτούς επάνω στην ταράτσα και είπε στους άντρες: «Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος σας έδωσε τη γη και ο τρόμος σας έπεσε πάνω μας και ότι όλοι οι κάτοικοι της γης νεκρώθηκαν από τον φόβο σας. Επειδή ακούσαμε πως ο Κύριος ξέρανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας μπροστά σας όταν βγήκατε έξω από την Αίγυπτο και τι κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Αμορέων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, στον Σιόν και στον Όγ που τους εξολοθρεύσατε. Και καθώς ακούσαμε, διαλύθηκε η καρδιά μας και δεν έμεινε πλέον μέσα σε κανένα από το φόβο σας, επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός που είναι ο Θεός επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, και τώρα ορκιστείτε παρακαλώ ότι στο γύρο, ότι καθώς εγώ έκανα έλεος σε εσάς, θα κάνετε κι εσείς έλεος στην οικογένεια του πατέρα μου και δώστε μου ένα σημάδι πίστης ότι θα διαφυλάξετε τη ζωή του πατέρα μου και τη μητέρα μου και τους αδερφούς μου και τις αδερφές μου και σε όλα όσα έχουν και θα σώσετε τη ζωή μας από τον θάνατο». Εδώ έχει μια ωραία επαγγελία για τις οικογένειες, έχει μια σημαντική επαγγελία. «Και οι άντρες αποκρίθηκαν σε αυτή η ζωή μας, ας παραδεθεί σε θάνατο τι της δική σας, αν μόνο δεν φανερώσετε αυτή την υπόθεσή μας, αν εμείς όταν ο Κύριος παραδώσει σε εμάς τη γη, θα δείξουμε έλεος και πίστη σε σένα». Και τότε τους κατέβασε με σκηνή μέσα από το παράθυρο, επειδή το σπίτι της ήταν στο τείχος της πόλης που κατοικούσε στο τείχος. Και είπε: «Πηγαίνετε προς την ορεινή περιοχή για να μην σας συναντήσουν εκείνοι που σας καταδιώκουν και εκεί κρυφτείτε, εκεί μέχρι τρεις ημέρες, μέχρι όταν επιστρέψουν αυτοί που σας καταδιώκουν και έπειτα θα πάτε στον δρόμο σας». Και οι άντρες είπαν σε αυτοί: «Με τούτο θα είμαστε καθαροί από αυτόν τον όρκο σου που έκανες να ορκιστούμε. Δες, όταν εμείς θα μπαίνουμε μέσα στη γη, θα δέσεις το σκηνή από το κόκκινο νήματος στο παράθυρο από το οποίο μας κατέβασες και τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τους αδερφούς σου και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα σου, θα συγκεντρώσεις κοντά σου στο σπίτι». Τι θα κάνεις? Θα το συγκεντρώσεις κοντά σου. Και θα βάλεις απ' έξω από το παράθυρο ένα κόκκινο σκηνή όταν θα μπαίνουμε μέσα. Και σίγουρα αυτό είναι προφητικό για το αίμα του Ιησού και για τη σωτηρία κάθε οικογένεια. Και έχουμε εμείς υποχρέωση και ευθύνη να κρατήσουμε τους δικούς μας την επαγγελία του. Είναι υπόσχεση αυτή. Για να σωθεί το κάθε σπίτι. Και ο κάθε ένας που θα βγει έξω από τη θύρα του σπιτιού σου, το αίμα του θα είναι πάνω στο κεφάλι του και εμείς θα είμαστε καθαροί. Όποιος όμως μείνει μαζί σου στο σπίτι, το αίμα του θα είναι πάνω στο κεφάλι μας, αν κάποιος βάλει χέρι επάνω του. Αλλά αν φανερώσεις την υπόθεσή μας αυτή, τότε θα είμαστε λυμμένοι από τον όρκο σου που μας έκανε να ορκιστούμε». Και εκείνη είπε: «Σύμφωνα με τα λόγια σας, έτσι έγινε και τους εξαπέστειλε και αναχώρησε και αυτή έθεσε το κόκκινο σκηνή στο παράθυρο». Ευχαριστώ το Θεό. Και ξέρετε, αυτή η ωραία ιστορία έχει να μας διδάξει πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Και το βασικό που έχει να μας διδάξει, όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα στην Ιεριχώ, τι έγινε? Έρθει θάνατος σε όλη την Ιεριχώ. Στο σημείο και στο σπίτι αυτής της γυναίκας έρθει ζωή. Και στους τελευταίους χρόνους πριν γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, πρέπει να πέσουν τα τείχη να πέσουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πέσαν τα τείχη της Ιεριχώ. Πώς πέσαν τα τείχη? Με την προσωπική υπακοή του λαού Ισραήλ. Έξι μέρες κάναν από ένα κύκλο γύρω από τα τείχη. Και την εβδόμη μέρα κάνανε 7 κύκλους. Και πέσαν τα τείχη. Το έξι είναι ο άνθρωπος. Την έκτη μέρα γεννήθηκε ο άνθρωπος. Που σημαίνει ο Θεός στους τελευταίους χρόνους τι κάνει? Κοιτάει την προσωπική μας υπακοή. Πώς περπατάμε μπροστά στο Θεό. Και η προσωπική μας υπακοή η πρώτη μέρα, η δεύτερη μέρα, η τρίτη μέρα, η τέταρτη μέρα, η πέμπτη μέρα, η έκτη μέρα θα φέρει την εβδόμη ημέρα. Που τι κάνανε? Κάνανε 7 κύκλους. Και ζούμε στην εποχή που ο Θεός εργάζεται το 7. Το 7 είναι το πλήρες του Θεού. Γιατί την πρώτη εβδομάδα ο Κύριος δημιούργησε τα πάντα και την εβδόμη μέρα αναπαύθηκε.
Και η πληρότητα του Θεού είναι μέσα στο Χριστό είναι. Γι' αυτό η επιθυμία του Θεού είναι να πέσουν τα τείχη να πέσουν. Από πού να πέσουν? Από κάθε σπίτι, από κάθε πόλη, από κάθε χώρα, από κάθε καρδιά, από κάθε νου, να πέσουν τα τείχη να πέσουν. Γιατί υπάρχουν μεγάλα τείχη. Και ο Θεός για να πάρει την Εκκλησία πρέπει να γκρεμίσει τα τείχη. Και σίγουρα ο Κύριος θα εκπληρώσει τον λόγο του. Και τα τείχη θα πέσουν. Και αυτό που θέλουμε να δούμε, θα δούμε τρία ωραία σημεία. Ο Θεός χρησιμοποίησε το πρώτο σημείο αυτή τη γυναίκα. Την έκανε ένα όργανο. Και αυτή τι ήταν αυτό που έκανε? Δεν είχε πάει σε κάποια θεολογική σχολή. Δεν ήξερε πολλά πράγματα. Μπορεί να εμπίστευε κάτι στον Θεό. Απλά ο Θεός κυριάρχησε πάνω στη ζωή της και την χρησιμοποίησε σαν ένα κανάλι να μας διδάξει. Τι ήταν αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα και βρήκε χάρη η οικογένειά της? Υπηρέτησε το σχέδιο του Θεού. Γιατί το σχέδιο του Θεού μέσα από τον Ισραήλ ήταν να μπει ο Ισραήλ μέσα στη γη Χανάν. Και τι έκανε? Όταν πήγαν οι απεσταλμένοι στο σπίτι της, αυτή τι έκανε? Δεν τους έβαλε στο υπόγειο μέσα. Τους έβαλε στην ταράτσα και τους έκρυψε, τους σκέπασε. Ποια είναι η διαφορά της ταράτσας με το υπόγειο? Η διαφορά είναι ότι αυτή τίμησε το θέλημα του Θεού με έναν υψηλό τρόπο. Το έβαλε ψηλά το θέλημα του Θεού. Αν τους είχε βάλει στην ταράτσα, κάπου θα είχε κρύψει το θέλημα του Θεού. Γιατί οι γραφές πάντα έχουν μηνύματα. Και σαν αποτέλεσμα, αφού υπηρέτησε τους ανθρώπους του Ισραήλ, το λόγο του Θεού, στην ουσία υπηρέτησε τον ίδιο τον Θεό. Γιατί όταν υπηρετούμε την Εκκλησία του Ιησού, το Ευαγγέλιο του ανθρώπου, υπηρετούμε τον ίδιο τον Θεό υπηρετούμε. Και ο Θεός τι έκανε? Αυτή την προσφορά της την καταλόγησε και την επέστρεψε στη ζωή της. Και κατά συνέπεια σε όλη την ερχόρθε θάνατος έφερε. Γιατί στους τελευταίους χρόνους θα έρθει θάνατος στον κόσμο, πνευματικός θάνατος, αλλά και φυσικός θάνατος. Η μεγάλη θλίψη είναι για τους τελευταίους χρόνους. Αλλά θα έρθει και πνευματικός θάνατος. Και η συνταγή του Θεού είναι πολύ απλή. Αν ο κάθε άνθρωπος επιθυμήσει να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το έργο του Θεού, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ο Θεός θα καταλογίσει την ίδια χάρη που σκατολόγησε αυτή τη γυναίκα. Και κατά συνέπεια αυτό επέστρεψε σε αυτή τη γυναίκα και αυτή έκανε μία συνδικολόγηση με τους άντρες του Ισραήλ και τι είπε? Αν εγώ έκανα χάρη και σας υπηρέτησα, θέλω αυτό να μου επιστραφεί, είπε. Που αυτό θέλει να πει με εμάς ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με τον λόγο του Θεού. Γιατί αν εμείς δεν συμφωνήσουμε με τον λόγο του Θεού, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Στην ουσία τα λόγια αυτής της γυναίκας έγιναν ένα με τα λόγια του Ισραήλ έγινε. Και εμείς πρέπει να πάρουμε το Λόγο του Θεού και να συμφωνήσουμε και να πούμε, Κύριε, το θέλημά Σου είναι να σώσεις κάθε σπίτι. Γιατί αν εμείς πούμε, Κύριε, αν Εσύ δεν θέλεις να σώσεις το σπίτι, δεν συμφωνούμε. Γιατί το θέλημά Του είναι να σωθεί κάθε σπίτι. Τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Χριστό. Αρκεί να βρει από κάθε σπίτι έναν άνθρωπο σαν τη Ραάβ, να συνεργαστεί με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος συνεργαστεί, τότε μπορεί να έρθει σε μια συμφωνία με τον Θεό. Και ο Θεός είναι πιστός στο Λόγο Του. Τηρεί το Λόγο Του. Γιατί η επιθυμία Του είναι να ευλογήσει το κάθε σπίτι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι της είπαν οι Ισραηλίτες? Όταν λέει εμείς θα μπούμε μέσα στην Ιεριχώ και ο Θεός μας παραδώσει αυτή την πόλη, εσύ θα πάρεις ένα κόκκινο σκηνή και θα το βάλεις απ' έξω από τον παράθυρο. Θα το κρεμάσεις. Και εμείς θα δούμε αυτό το σκηνή και δεν θα μπει ο Ισραήλ μέσα στο σπίτι, γιατί αυτό το κόκκινο σκηνή θα είναι ένα σημείο πίστης. Και αυτό το σκηνή το κόκκινο και το παράθυρο, αυτό το πέρασμα, είναι ο σταυρός του Χριστού και το αίμα του Ιησού. Και πρέπει εγώ να πάρω το αίμα του Ιησού Χριστού με πίστη και να το βάλω επάνω στο σπίτι μου και να πω, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί η οικογένειά μου είναι μέσα στην Ευαγγελία. Και λέει, θα συγκεντρώσεις τον πατέρα, τη μητέρα, τα αδέρφια σου και θα τους έχεις κοντά σου, λέει. Που σημαίνει, είναι δικιά μας ευθύνη να κρατήσουμε την οικογένειά μας διαπίστεως, κάτω από την επαγγελία της σωτηρίας. Για να φύγει ο φόβος μέσα από την καρδιά του κάθε ανθρώπου, γιατί ο Θεός
έχει δύο τρόπους για να σώσει έναν άνθρωπο. Ο πρώτος είναι να συνεργαστεί ένας άνθρωπος από την οικογένειά μας και να πει: «Κύριε, σε δέχομαι». Και ο δεύτερος τρόπος είναι να μην συνεργαστεί ένας άνθρωπος από την οικογένειά μας, αλλά εσύ και εγώ να πάρω τη θέση της Ράβη και να πιστεύω στην Ευαγγελία. Και πριν ο Θεός πάρει τον άνθρωπο που δεν συνεργάζεται, τι κάνει ο Κύριος? Του λύνει τις αμαρτίες, γιατί ο Ιησούς έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Του λύνει τις αμαρτίες και κατά χάρη από το αίμα, ο δικός μας άνθρωπος πηγαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ο Θεός εκπληρώνει το λόγο του δια του αίματος κατά χάρη. Και μπορεί να σώσει και αυτόν που δεν συνεργάζεται, αρκεί να είμαστε στην οικογένεια να είναι. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι όλοι οι άνθρωποι δεν συνεργάζονται και έβαλε την Εκκλησία, έβαλε τις οικογένειες, έβαλε τις Ευαγγελίες για να πιστέψουμε στη δύναμη του αίματος. Γιατί το αίμα του Ιησού έχει δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες. Το αίμα του Ιησού έχει δύναμη να θεραπεύει τη ζωή των ανθρώπων, αρκεί να έχουμε πίστη στη δύναμη του Σταυρού. Γιατί το έργο του Ιησού Χριστού έχει δύναμη, ο Σταυρός έχει δύναμη. Και κανένας δικός μας άνθρωπος δεν μπορεί να χαθεί, να πάει μακριά από το Θεό. Είναι αμαρτία να πιστεύει κάποιος ότι θα χαθεί ένας δικός του άνθρωπος. Είναι τεράστια αμαρτία. Είναι σαν να μειώνουμε τη δύναμη του Σταυρού και της χάρης. Η δύναμη του Σταυρού είναι απεριόριστη. Πιστεύει, δεν πιστεύει, συνεργάζεται, δεν συνεργάζεται, αρκεί να βρει κάποιον σαν τη Ράβη να το πιστέψει αυτό. Και να μείνει σε αυτό ακλόνητος. Και να πει: «Κύριε, εγώ πιστεύω στην Ευαγγελία κατά πάντα. Γι' αυτό τα πάντα είναι ο Σταυρός και το αίμα είναι». Και σκεφτείτε, σε ένα σπίτι ήρθε ζωή, ήρθε. Σε μια πόλη ήρθε θάνατος, σε ένα σπίτι ήρθε ζωή. Ποιο είναι το σπίτι που έχει ζωή για τους τελευταίους χρόνους? Η Εκκλησία έχει ζωή. Και η Εκκλησία μεταφέρει τη ζωή στην κάθε οικογένεια. Γιατί και κάθε οικογένεια είναι μια μικρή Εκκλησία. Έτσι πρέπει να τη βλέπουμε. Διαπίστεως το κάθε σπίτι είναι μια μικρή Εκκλησία. Και εγώ με την πίστη πρέπει να φέρω τον Θεό στο σπίτι μου μέσα. Με την πίστη μου να τον φέρω. Και να βάλω το αίμα επάνω στο σπίτι, να καταδικάσω την αμαρτία και να μπορεί ο Θεός να κατέβει δια του αίματος. Τι είναι αυτό που κατεβάζει τον Θεό? Η θυσία και το αίμα κατεβάζει τον Θεό. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κατεβάσει τον Θεό κάτω. Μόνο η θυσία και το αίμα. Γι' αυτό εσύ και εγώ πρέπει να σταθούμε σαν τον Νόε και να κάνουμε θυσία στα σπίτια μας. Και να φέρουμε το αίμα σε κάθε σπίτι. Και να πούμε: «Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου είναι αληθινός». Και κάθε υπόσχεση του Θεού θα εργαστεί δια του αίματος. Γι' αυτό δεν ζούμε δια της όψεως, αλλά ζούμε δια της πίστεως μας. Και η αλήθεια μας ελευθερώνει. Η αίσθηση μας πλανεί. Τα μάτια μας πλανούν. Η αλήθεια ελευθερώνει. Να διδαχτούμε σωστά το Ευαγγέλιο και να στεφθούμε όχι σαν άνθρωποι δίγνωμοι, αλλά σαν άνθρωποι πίστεως. Όχι με το τι βλέπουν τα μάτια μας, γιατί τα μάτια μας μπορούν να βλέπουν αρνητικά πράγματα. Το τι πιστεύει η καρδιά μας είναι υπόσχεση. Πράξη πίστης είναι. Και αν μείνουμε εμείς και υπηρετήσουμε, ό,τι έκανε αυτή η γυναίκα, υπηρετήσουμε το Λόγο του Θεού, υπηρετήσουμε το σχέδιο του Θεού, αυτό επιστρέφει, είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό το έβαλε ο Θεός για να μας δείξει πώς εργάζεται, απλά εργάζεται ο Θεός. Θέλει ανθρώπους να μπορούν να θέλουν να υπηρετήσουν το Ευαγγέλιο και το σχέδιο του Θεού. Και το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, τι έκανε αυτή η γυναίκα, τους έκρυψε πάνω στην ταράτσα. Τι έκανε, τους περιέθαμψε. Τους διαφύλαξε. Και ξέρετε, ένα κομμάτι που έχουμε στη ζωή μας, είμαστε φύλακες είμαστε. Να διαφυλάξουμε το πνευματικό. Να διαφυλάξουμε το Λόγο του Θεού μέσα μας. Σαν τον Ιακώβο, να διαφυλάξουμε το σπέρμα του Θεού μας. Γιατί είμαστε φύλακες είμαστε. Δεν θα αφήσουμε το σπέρμα του Θεού σαν τον Ισάφ να φύγει να χαθεί. Θα τον διαφυλάξουμε σαν τον Ιακώβο. Και η ταράτσα σημαίνει σε ένα υψηλό σημείο. Και θα βάλουμε το Λόγο του Θεού σε υψηλό σημείο. Θα βάλουμε το θέλημα του Θεού σε υψηλό σημείο. Θα πούμε: «Κύριε, το θέλημά σου είναι πάνω απ' όλα». Και θα βάλουμε τη σχέση με το Θεό σε ένα υψηλό σημείο. Πάνω απ' όλα θα το βάλουμε. Αν βάλουμε τη σχέση με το Θεό σε μια δεύτερη θέση, τρίτη, τέταρτη, δεν θα μπορέσουν αυτά να εκπληρωθούν όπως πρέπει. Πρέπει να βάλουμε το θέλημα του Θεού πάνω απ' όλα.
θέλεις να αγαπάει Κύριε τον Θεό σου με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την καρδιά σου, με όλη σου το είναι. Και πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο να μας βοηθάει να τον αγαπάμε. Να λέμε Κύριε βοήθησέ μας. Γίνε το θέλει και το ενεργεί μέσα μας. Για να μπορούμε να τιμήσουμε μέσα μας το θέλημά σου Κύριε. Γιατί κάποιος προσπαθεί να μειώσει το θέλημα του Θεού, που είναι το πνεύμα της πλάνης. Κάποιος προσπαθεί να μειώσει την αξία του πνευματικού. Και για να διαφυλάξουμε το θέλημα του Θεού υπάρχει ένα μυστικό, να κατανοήσουμε την αξία που έχει. Όταν κατανοήσουμε την αξία που έχει το πνευματικό, δεν το διαπραγματευόμαστε, είναι κορυφαίο. Η αξία που έχει και το πνευματικό έχει αξία. Και αξίζει να κάνουμε υπέρβαση για το πνευματικό. Να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, υπέρβαση να κάνουμε. Γιατί έχει αξία το πνευματικό. Και αυτό καμιά φορά ακούμε στη τηλεόραση ότι φεύγουν άνθρωποι από την Αθήνα και κάνουν μια υπέρβαση. Πάνε στα βουνά της Μακεδονίας να βρουν θησαυρούς, χρυσάφι. Τρέχουν στα λαγκάδια γιατί να βρουν το χρυσάφι. Που σημαίνει το πνευματικό είναι το χρυσάφι του Θεού. Και πρέπει να κάνουμε υπέρβαση με τον εαυτό μας. Να το σταυρώνουμε τον εαυτό μας επάνω στο σταυρό. Γιατί αυτό που υπηρετούμε είναι κάτι σπουδαίο και σίγουρα το πιο σπουδαίο είναι η αξία της ζωής είναι. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε όχι να κάνει θρησκείες. Καθολικούς, Ορθόδοξους, Πεντηκοστιανούς, Ευαγγελικούς, Διαμαρτυρούς. Όχι τέτοιες νταμπέλες. Ήρθε να δώσει αξία στον άνθρωπο μας. Τι ήρθε να κάνει ο Χριστός? Να δώσει αξία στη ζωή του ανθρώπου. Να αναβαθμίσει την αξία της κάθε ζωής. Και εμείς αυτό το ρόλο έχουμε, να δώσουμε στον άνθρωπο να καταλάβει την αξία του έχει. Μπροστά στα μάτια του Θεού, γιατί έχει μέσα κάτι που είναι το πνεύμα του. Γι' αυτό το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο χριστιανισμός δεν ξεκινάει απ' έξω προς τα μέσα. Ξεκινάει από μέσα προς τα έξω. Το πνεύμα μας. Έχεις ένα Άγιο Πνεύμα, έχεις ένα εσωτερικό πνεύμα. Και αυτό το πνεύμα αξίζει όσο αξίζει όλο το χρυσάφι του σύμπαντος. Είναι κάτι που βγήκε από την πνοή του Θεού. Και πρέπει να δώσουμε αξία στο πνεύμα μας, στο πνεύμα μας. Γιατί μέσα στο πνεύμα κατοικεί η νέα ζωή, η ζωή του Θεού κατοικεί. Για να μπορούμε να, τι κάνουμε, να υψώσουμε το θέλημα του Θεού, γιατί η σάρκα δεν μπορεί να υψώσει το πνευματικό. Η σάρκα είναι σάρκα. Αντιμάχεται το πνευματικό, το πνεύμα υψώνει το πνευματικό και έτσι βρίσκουμε χάρη. Και το τρίτο που θέλουμε να δούμε, πάντα μέσα στη γραφή υπάρχουν δύο πράγματα, τι έγινε στην Ερυχό, θάνατος και ζωή. Τι ήρθε στην Ερυχό, θάνατος και ζωή. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός ήρθε ζωή και ήρθε θάνατος. Πάντα ακολουθούν αυτά τα δύο πράγματα. Γι' αυτό στους τελευταίους χρόνους πρέπει να επενδύσουμε στη ζωή. Γιατί σίγουρα θα έρθει πολύ πνευματικό θάνατο στον κόσμο. Αλλά εμείς πρέπει να επενδύσουμε στη ζωή, να επενδύσουμε. Και πρέπει να ομολογήσουμε τη ζωή. Πρέπει να διακηρύξουμε τη ζωή. Πρέπει να εμπιστευτούμε τη ζωή, γιατί η ζωή είναι στα χέρια του Κύριου. Ο Κύριος είναι η ζωή. Και πρέπει να επενδύσουμε στη ζωή με αυτόν τον απλό τρόπο. Και αυτό το απλό κομμάτι που έκανε αυτή η γυναίκα είχε σαν αποτέλεσμα να έρθει ένας μεγάλος θερισμός σε όλη την οικογένειά της μας. Εξαιτίας απλά αυτής της υπηρεσίας που έκανε αυτή η γυναίκα. Που σίγουρα αυτό που έκανε το εξέταζε με το μυαλό, δεν μπορείς να καταλάβεις και πολλά πράγματα. Μια πόρνη κρύβει δύο κατασκόπους και τους διαφυλάει και κάνει. Δηλαδή το μυαλό δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα. Αφού όμως ήταν το σχέδιο του, είχε αξία αυτό το πράγμα. Και γύρισε μέσα στο σπίτι της γύρισε. Και εμείς πρέπει να επενδύουμε ειδικά στις οικογένειες. Γιατί ο Σατανάς μισεί τις οικογένειες. Όπως μισεί και την Εκκλησία μισεί. Και να επενδύουμε στο αίμα του Κυρίου. Στο αίμα του Κυρίου. Στη θυσία του Κυρίου. Γιατί η θυσία του Κυρίου έχει προστασία για κάθε σπίτι. Τι έχει η θυσία? Προστασία για κάθε σπίτι. Και πρέπει να κάνουμε υπέρβαση στην πίστη μας. Να μην πιστεύουμε φτωχά, αλλά να πιστεύουμε σαν τον πατέρα μας τον Αβραάμ, με γνώση και επίγνωση. Γιατί ο Θεός άλλαξε και μάκρυνε το όνομα του Αβραάμ, του μεγάλωσε. Αβραάμ. Σημαίνει ότι μεγαλώνει τα όρια της πίστης μας.
Και εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την πίστη μας στο Θεό για κάθε σπίτι, για κάθε οικογένεια, για κάθε αδερφό, για κάθε μάνα, για κάθε πατέρα. Γιατί ανήκουνε στη Βασιλεία του Κυρίου των Δυνάμεων. Πού ανήκουνε? Στη Βασιλεία του Κυρίου των Δυνάμεων. Εξαιτίας του αίματος και της χάρης. Το μυστικό είναι το αίμα και η χάρη. Ποιο είναι το μυστικό? Το αίμα και η χάρη. Και πρέπει να επενδύσουμε στο αίμα, στη χάρη, δια της πίστεως και της προσφοράς. Γιατί όπου είναι το αίμα, πράττει ο λόγος. Τι κάνει ο λόγος? Πράττει. Και εμείς πρέπει να επενδύσουμε στο αίμα δια της πίστεως για να μπορεί ο λόγος του Θεού να πράξει όμορφα και ευλογημένα. Δόξα στον Κύριο. Και από τότε που ο Κύριος μου μίλησε και μου φανέρωσε την ευλογία της οικογένειας, έφυγε από μέσα μου η κόλαση. Δεν ανησυχώ ποτέ για αυτό το πράγμα. Έχει φύγει η κόλαση, γιατί η κόλαση είναι μέσα μου. Αν ο Θεός δεν σου πάρει τους φόβους για αυτά τα πράγματα, σε ακολουθεί μια κόλαση. Όταν όμως ο λόγος του Θεού σε βεβαιώσει, ευχαριστούμε τον Θεό. Και θέλω να πω και ένα ωραίο παράδειγμα. Κάθε πρωί πηγαίνω την Άννα στο ζωγράφο που δουλεύει κάτω. Και την κατέβασα για χρόνια από τη λεωφόρο Μεσογείων. Μέχρι ένα σημείο δεν είχε κίνηση, πηγαίναμε έτσι κάπως καλά. Τώρα τελευταία φτιάχνουν ένα έργο από το Σταυρό μέχρι κάτω στην Κατεχάκηση. Βάζουν κάποιους σωλήνες. Και έχει στενέψει ο δρόμος και έχει πολλή κίνηση. Και άρχισε το δρομολόγιο να γίνεται δύσκολο. Αργούσαμε πολύ. Πάρα πολύ κίνηση. Και ο Κύριος μας έδωσε μια έμπνευση να αλλάξουμε δρόμο και να κάνουμε και στο Σταυρό αριστερά Αγία Παρασκευή μέσα εκεί και είναι ένας άλλος δρόμος και σε ένα τεταρτάκι φτάνουμε στη βάση μας. Τι θέλει να μας πει ο Θεός? Αν ξέρουμε μόνο ένα δρόμο από το Θεό, θα πιστεύουμε μόνο ένα πράγμα. Όταν ο Θεός μας ανοίξει τα όρια και μας δείξει κι άλλες δικλίδες χάρης, τότε αλλάζουν τα όρια της πίστης μας. Και μέσα στην καρδιά μας κινούμαστε με ανάπαυση, ελευθερία. Γιατί ο Θεός από τα φυσικά πράγματα μας διδάσκει, τα πνευματικά μας διδάσκει. Γι' αυτό λέει, κράτησε τους συγγενείς σου, μέσα στο σπίτι κράτησε τους. Και πώς θα τους κρατήσουμε? Δια της πίστεως τους κρατάμε. Και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ για τον πατέρα μου, για τη μητέρα μου, για τα αδέρφια μου, για τα ξαδέρφια μου, γιατί είναι μέσα στην υπόσχεση, Κύριε. Ομολογώ ότι η αμαρτία είναι ένοχη και βάζω το αίμα επάνω του στήρι. Εγώ στέκομαι φύλακας για τη ζωή τους. Και αφού στέκομαι εγώ φύλακας για τη ζωή τους, αυτό αρέσει στο Θεό. Γιατί οτιδήποτε διαφυλάει τη ζωή είναι πολύτιμο για το Θεό. Οτιδήποτε καταστρέφει τη ζωή είναι κακό για το Θεό. Γιατί ο Θεός θέλει να υψώσει τη ζωή. Και μέσα στον Χριστό υψώνει τη ζωή για να μπορούμε να κρατήσουμε το λόγο του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Και εμείς πρέπει να συμφωνήσουμε με τα λόγια του Θεού. Γιατί αυτή η γυναίκα συμφώνησε με τον Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες μείναν πιστοί στα λόγια τους. Και ο Θεός μένει πιστός στο λόγο του. Αρκεί και εμείς να μένουμε πιστοί στα λόγια μας. Και αυτό που πιστεύουμε, αυτό μιλάμε. Ό,τι πιστεύουμε, αυτό μιλάμε. Και αφού πιστεύουμε ζωή, πρέπει να μιλάμε τη ζωή. Αφού πιστεύουμε στη σωτηρία, πρέπει να μιλάμε τη σωτηρία. Αφού πιστεύουμε στην αιώνια ζωή, πρέπει να μιλάμε την αιώνια ζωή. Αφού πιστεύουμε ότι η χάρη είναι δυνατή, πρέπει να διακηρύττουμε τη δυνατή χάρη του Θεού. Γιατί ο Κύριος είναι καλός Θεός. Και έχει πολλούς τρόπους. Γιατί είναι οι τελευταίοι χρόνοι για να δούμε το χέρι του Θεού πιο δυνατά, πιο υπερφυσικά, πιο θαυμαστά, γιατί σίγουρα ο Θεός με αυτή τη γυναίκα έκανε υπερφυσικό πράγμα. Την άρπαξε και την έκανε δοχεία. Και την έβαλε μέσα στη γαφή και στη δάσκη. Και τι το έκανε αυτό? Για να μας δώσει πίστη για το υπερφυσικό στη ζωή μας. Την πήρε και την έκανε δοχείο, την έκανε. Κανάλι την έκανε. Και μας διδάσκει από ένα δοχείο μας διδάσκει. Γιατί σίγουρα αυτή η γυναίκα μπορεί και να μην πίστευε στο Θεό. Εκεί που ζούσε. Αλλά Θεός τη χρησιμοποίησε με αυτόν τον τρόπο, της αποκαλύφθηκε και την έκανε ένα δοχείο και ένα όργανο ευλογίας για να διδάξει εμάς. Και ο Θεός χρησιμοποιεί τις γυναίκες, το ξέρουμε. Χρησιμοποιεί τις γυναίκες του. Γιατί οι γυναίκες ήταν πρώτες στον Κύριο να στημένει. Χρησιμοποιεί κανάλι ο Θεός και άντρες και γυναίκες χρησιμοποιεί. Όλους μας χρησιμοποιεί ο Κύριος.
γιατί θέλει τη ζωή μας, την πίστη μας, την καρδιά μας, για να μπορεί εκείνος να εργαστεί με τον δικό του τρόπο, τη δικιά του χάρη, γιατί ο Κύριος θέλει να βρει συνεργάτες, θέλει. Τι ψάχνει να βρει ο Θεός? Κανάλια συνεργασίας, άντρες και γυναίκες. Για να μπορούμε όλοι να συνεργαστούμε με τον Θεό σύμφωνα με το θέλημά Του, γιατί κανένα σκεύος δεν περισσεύει για τον Θεό. Όλα τα σκεύη χρειάζονται για τον Κύριο. Για να μπορεί ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει όλους για το δικό Του σχέδιο, για τη δικιά Του δόξα και για το δικό Του έργο, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο επίπεδο χάρης να είσαι ένα όργανο ευλογίας στα χέρια του Θεού. Και αυτό το όργανο έχει ένα σκοπό, τη σωτηρία και την αναβάθμιση κάθε ζωής. Γι' αυτό να λέμε: Κύριε, βοήθησέ μας να είμαστε χρήσιμοι στα χέρια Σου. Βοήθησέ μας να σε θέλουμε πιο πολύ και να μας χρησιμοποιήσεις, Κύριε. Και να φέρουμε καρπό για τη δικιά Σου δόξα, για τη δικιά Σου βασιλεία, και να μπορούμε να περπατήσουμε στα λόγια Σου, στην αλήθεια Σου, και να καταλάβουμε απλά το πώς δουλεύουν τα λόγια Σου, Κύριε, και να επενδύσουμε σε αυτό, για να μπορεί ο καλός Θεός να μας ελευθερώσει και να βρούμε ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο, γιατί ξέρετε, θα εκπλαγούμε όταν βρεθούμε στο θρόνο του Θεού. Θα δούμε καρπό που είναι πέρα από κάθε περιγραφή. Θα δούμε τι κάνανε οι προσευχές μας, τι έκανε ο σπόρος που πήραμε. Θα δούμε τεράστια πράγματα που θα. Γιατί ο Κύριος έχει κάνει έργα για να δοξαστεί το όνομά Του. Να υψωθεί το όνομά Του, και εμείς πρέπει να επενδύσουμε στην υπακοή, στην προσφορά, στην υπηρεσία, για να το βρούμε απλά, όμορφα και πληγμένα. Ευχαριστώ. Και ο Θεός του ουρανού τι έκανε? Κατοίκησε στο σπίτι αυτής της γυναίκας. Δεν πήγε παράδειγμα στο σπίτι ενός αξιωματούχου μέσα στην Ερυχώ, που είχε πολλά χρήματα, είχε πολλή δόξα, είχε πολλή αναγνώριση, είχε πολλούς υπηρέτες, γιατί υπήρχαν εκεί μέσα τέτοια άνθρωποι. Πήγε και κατοίκησε στο σπίτι μιας γυναίκας που ήταν και πόρνη. Και την χρησιμοποίησε με έναν υπερφυσικό τρόπο και να δοξαστεί το όνομά Του. Γιατί αλλιώς βλέπει ο Θεός, αλλιώς βλέπουν οι άνθρωποι. Αλλιώς εξετάζουμε εμείς, αλλιώς εξετάζει ο Θεός. Γιατί σίγουρα ο Κύριος κοιτάει βαθιά, βαθιά κοιτάει την καρδιά μας. Γι' αυτό η παιδεία του Θεού είναι παιδαγωγική, γιατί ο Κύριος μας ετοιμάζει να είμαστε χρήσιμα όργανα στην αγάπη του Κυρίου, γιατί ο Θεός θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Και σίγουρα πρέπει να δεχόμαστε την εργασία του Θεού και την παιδεία με αγάπη πάντα και με σοφία. Γιατί ο Θεός λέει: κάθε ιό που αναγνωρίζει, τον εκπαιδεύει, τον εργάζεται, τον φτιάχνει. Και η εργασία του Κύριου είναι καλό πράγμα στη ζωή. Είναι καλό πράγμα, είναι εργασία μέσα. Μας μεταμορφώνει ο Κύριος. Για να μπορεί στο τέλος να βγει ένα αποτέλεσμα όμορφο, που να δοξαστεί ο Κύριος, τον δυνάμει κατά πάντα. Ευχαριστώ. Και πολλές φορές οι τρόποι του Θεού είναι λιγάκι ακατανόητοι για το μυαλό μας, αλλά όλα τα πράγματα πρέπει να τα δεχόμαστε διαπίστως. Πώς θα τους δεχόμαστε? Διαπίστωση. Όλα τα πράγματα. Γι' αυτό λέει, κάθε ένας που πιστεύει σε μένα πρέπει να προχωράει διαπίστωση. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, στους αγαπώντας τον Κύριο. Και τα δύσκολα και τα εύκολα και τα απρόοπτα, τα πάντα συνεργούν. Αρκεί εμείς να έχουμε σταθερή πίστη στην αγάπη του Κυρίου και να αφήσουμε τον Κύριο να μας οδηγήσει όμορφα, καλά και επιμελημένα. Ευχαριστώ. Γι' αυτό, ας πούμε, και όταν ο στρατηγός ο Νεεμάν υπήρχε λέπρα επάνω του, ποιος είχε το μήνυμα του Θεού? Δεν το είχε ο δεύτερος στρατηγός, ούτε ο τρίτος, ούτε ο τέταρτος. Μια μικρή υπηρέτρια από το Ισραήλ το είχε. Είχε την φωνή του Θεού. Ποιο είναι το μυστικό? Η φωνή και το χρυσάφι του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν βλέπει σαν τον άνθρωπο. Μια μικρή υπηρέτρια. Και είπε στην κυρία της τι να πάει στον προφήτη του Θεού. Αυτή είχε την οδηγία. Δεν την είχε ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος στρατηγός. Γιατί ο Θεός κινείται πολύ διαφορετικά από ό,τι κινούνται οι άνθρωποι. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό πήρε και τον Δαβίδ από τα πρόβατα και τον έκανε βασιλιά, τον έκανε. Γιατί αλλιώς βλέπει ο Θεός, αλλιώς βλέπει ο άνθρωπος. Καμιά φορά ο άνθρωπος βλέπει το εξωτερικό, το φαινόμενο. Ενώ ο Θεός βλέπει βαθιά, σκοπνεύει, βλέπει το πνευματικό ο Θεός.
Τι κάνει ο Θεός, κοιτάει πνευματικά ο Θεός, κοιτάει. Κοιτάει βαθιά μέσα. Για να μπορεί να εργαστεί όμορφα, καλά και ευνοημένα και αυτός κρατήσουμε τον Λόγο του Θεού. Κανένας δικός μας άνθρωπος δεν μπορεί να χαθεί. Είναι υπόσχεση. Και εσύ είσαι φύλακας για τη ζωή τους. Στέκεσαι, βράχος. Και τους διεκδίκησαι. Μη σε κοροϊδέψει ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος είναι ψεύτης, κοροϊδεύει. Αν εσύ το κρατήσεις καλά μέσα σου, δεν σου παίρνει κανένα. Μα δεν με ενδιαφέρει, συνεργάζεται, δεν συνεργάζεται, καθόλου. Εγώ με ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός για μένα. Το περνάω. Αν είναι συνεργάσιμος, είναι πιο εύκολο να γίνει. Δεν είναι συνεργάσιμος, δεν πειράζει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πάει στη Βασιλεία του Θεού, κατά χάρη. Γιατί είναι υπόσχεση. Και αφού είναι υπόσχεση, μένει για πάντα, αμετάκλητα. Γι' αυτό είπε και ο Θεός στο Νόε, του λέει: Νόε, μπες μέσα στην κυβωτό με όλη την οικογένειά σου, γιατί είδα εσένα δίκαιο. Δεν είδα τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, εσένα είδα δίκαιο. Γιατί η γραφή μας δείχνει κάτι, ότι η υπακοή του ενός δικαιώνει τους πολλούς. Η αμαρτία του πρώτου Αδάμ έφερε κρίση σε όλο τον κόσμο. Η υπακοή του δεύτερου Αδάμ έφερε δικαιοσύνη, έφερε. Και εμείς ακολουθούμε τον δεύτερο Αδάμ, τον Χριστό. Και η δικιά μας υπακοή θα φέρει θερισμό χάρης. Γιατί η χάρη είναι θαυμάσιο πράγμα για να εργαστεί όμορφα, καλά και ευνοημένα στη ζωή μας. Έξω στον Κύριο. Ας μείνουμε στον πολύτιμο και τον θαυμάσιο Λόγο του Κύριου, γιατί ξέρετε ο Λόγος του Θεού μας ανορθώνει. Για σκεφτείτε να ερχόμαστε στην Εκκλησία και να μας έλεγε ο Λόγος του Θεού. Τη βάψατε. Δεν σώζεται ο δικός σου άνθρωπος. Μα δεν συνεργάζεται. Τι να κάνουμε, να πάμε στον Βούδα. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας των ανθρώπων. Αφού πάμε στον Χριστό υπάρχει διέξοδος. Γι' αυτό ο Χριστός είναι το πέρασμα. Τι είναι το Ευαγγέλιο, δεν σε καταδικάζει, σε ανορθώνει το Ευαγγέλιο. Τι κάνει το Ευαγγέλιο, μας ανορθώνει. Και πιάνει όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Υπάρχουν κατηγορίες που συνεργάζονται. Υπάρχουν κατηγορίες που δεν συνεργάζονται. Υπάρχουν κατηγορίες που είναι διάφοροι. Σημασία έχει εγώ να κάνω αυτό που έκανε Ραάβ. Αυτό μετράει. Και να εμπιστευτώ εγώ τον Θεό. Και αφού θα εμπιστευτώ εγώ τον Θεό, το αποτέλεσμα είναι από τον Θεό να έρθει στη ζωή σας. Τι είναι, είναι πράξη πίστης. Όχι το τι βλέπω, το τι ακούω, το τι αισθάνομαι. Είναι το τι πιστεύω. Όχι το τι βλέπω, τι ακούω, τι αισθάνομαι, τι πιστεύω. Και πιστεύω αυτό που μαθαίνω. Όταν μάθουμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να πιστεύουμε. Και αυτό που πιστεύουμε είναι ακλόνητο μέσα, δεν είμαστε αυτό. Και ποτέ δεν θα πει ο Κύριος πίστευσες και απογοητεύτηκες. Και έχει πολλά σημεία. Παρόλο που πέθανε το κοριτσάκι του Ιάιο, δεν υπήρχε ό,τι πιο χειρότερο. Όταν ήρθαν τα μαντάτα, τι είπε ο Κύριος. Λέει, Άγια, μην φοβάσαι, αφού είμαι εγώ εδώ, μην φοβάσαι. Μπορεί να πέθανε το παιδί, αφού είμαι εγώ, εσύ μην φοβάσαι. Μόνο απλά πίστευε σε μένα. Γιατί η πίστη δεν ζει με το φόβο. Όταν μπει ο φόβος, χάνεται η πίστη. Όταν η πίστη εργάζεται, διώχνει μακριά το φόβο. Και πρέπει να κρατήσουμε την καρδιά μας έξω από το φόβο, στην ειρήνη. Πού να κρατήσουμε την καρδιά μας, στην ειρήνη του Θεού. Αν την κρατήσουμε στο φόβο είναι κακό πράγμα. Πρέπει να κρατήσουμε την καρδιά μας στην ειρήνη του Θεού για να μπορεί ο Κύριος να εργαστεί όμορφα, ευλογημένα, στη δικιά του παρουσία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Που δεν μας καταδικάζει ο Θεός, αλλά πάντα μας ανορθώνει. Πάντα μας δίνει διέξοδο. Πάντα μας δίνει ελπίδα. Πάντα μας δίνει ενθάρρυνση. Πού να πάμε, στον κόσμο υπάρχει καταδίκη. Ερχόμαστε στην Εκκλησία του Ιησού για να πάρουμε ενθάρρυνση από τον Κύριο, να πάρουμε την ειρήνη του Θεού και όταν το Ευαγγέλιο μιλάει μέσα, δημιουργεί ειρήνη στην καρδιά μας. Ποτέ δεν δημιουργεί φόβο, ανασφάλεια και απογοήτευση. Τι ήρθε στο σπίτι αυτής της γυναίκας, ήρθε ειρήνη. Δεν ήρθε θάνατος. Δεν ήρθε φόβος. Ήρθε το αποτέλεσμα της ειρήνης μέσα. Τι πρέπει να κρατάμε στην καρδιά μας, την ειρήνη του Θεού, τη σοφία του Θεού και την χάρη του Θεού για να μπορούμε να στεχόμαστε όμορφα, καλά και ευνοημένα στη δικιά του αγάπη και στη δικιά του χάρη. Ας κρατήσουμε το Λόγο του Κύριου.
Γιατί δίπλα μπορεί να υπάρχει άλλα συναισθήματα. Εσύ πρέπει να διαφυλάξεις την ειρήνη του Θεού. Για να μεταφέρουμε την ειρήνη στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη την ειρήνη του Θεού, τη σοφία του Θεού και το λόγο του Θεού. Γιατί σίγουρα οι άνθρωποι είναι πολύ απογοητευμένοι, κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, φορτωμένοι. Αλλά εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την ειρήνη και τη ζωή του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας. Και να το μεταδώσουμε αυτό, γιατί είμαστε παιδιά της ειρήνης. Δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο, έτσι. Ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού και ας ετοιμαστούμε να ψάλουμε έναν ύμνο μικρό και μετά θα ετοιμαστεί.